Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν. Είχε και ενδιαφέρον αυτό που είχε τον Κασελάκη. Είπε τον καημένο. Καημένο. Ναι. Μα όλα αυτά που κάνει και ο Κασελάκης. Εδώ φέρεται. Και το λέω ξεκάθαρα. Ότι ο Κασελάκης έχει μία υπηρεσία να εκτελέσει. Να εκτελέσει. Έτσι. Ποια δεν είναι η υπηρεσία να εκτελέσει? Να περάσει νέα ήθη στην ελληνική κοινωνία και να γίνει αυτό το οποίο έλεγε και ο Αρχιεπίσκοπος. Πάει να αλλάξει με πρωταγωνιστή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πάει να αλλάξει η σύνθεση της κοινωνίας, της οικογένειας. Αυτά γίνονται με τον κύριο Κασελάκη. Τον φέρανε λοιπόν τον κύριο Κασελάκη εκ της Αμερικής για να έχει αυτόν τον ρόλο. Γιατί πλέον έχει γίνει συνήθεια. Παλιά, πριν 15 χρόνια, 20 χρόνια, έλεγες γάμο μεταξύ δύο ανδρών. Θα γινόταν... Και ανοίγαν το στόμα και λένε, τι γίνεται. Α, για δύο γυναίκες. Α, άκουγες όλα αυτά και σου φαινόντουσαν εξωπραγματικά, εξωγήινα. Σε κάποιους ακόμα ακούγονται. Τώρα, καθόλου, τώρα εδώ πέρα το βλέπεις και το έχουν συνηθίσει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τα κανάλια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τα σύρια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τις διαφημίσεις. Έχουν περάσει. Έχουν περάσει στην ελληνική κοινωνία και γίνεται μια συνεχόμενη, σωστά λες, Αγγελική Λαρίου, πλήση εγκεφάλου, ώστε το μη φυσιολογικό είναι και φυσιολογικό. Ο κάθε άνθρωπος έχει την ελευθερία να πράξει ό,τι θέλει. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην προσωπική του ζωή να κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικαίωμά του. Δεν είναι κανέναν ως δικαίωμα όμως να μας επιβάλλουν τις σεξουαλικές προτιμήσεις του άλλου σώνουν και καλά. Το ίδιο ισχύει για τετερόφιλα ζευγάρια. Αν δεν κανένα το δικαίωμα όμως, δεν κανένα το δικαίωμα καθημερινά να μας προβάλλει και να μας κάνει πλήση εγκεφάλου για τη σεξουαλικότητά του. Δεν μας αφορά. Για ποιο λόγο το κάνουν? Για ποιο λόγο γίνεται καθημερινά? Για να μας το περάσουν υποχθόνια. Για να μας κάνουν την πλήση εγκεφάλου, ώστε και αύριο τα ομόφυλα ζευγάρια να μπορέσουν να έχουν και την τεχνοθεσία, αλλά και την υιοθεσία. Μα και ξέρετε ποιο είναι το λυπηρό? Το λυπηρό είναι ότι και ακόμα και τα ίδια τα ομόφυλα ζευγάρια, που τα σέβομαι απόλυτα. Μα και εμείς τους σεβόμαστε και είπαμε, έχουν την ελευθερία. Και πολλοί είναι και ορθόδοξοι, είναι και χριστιανοί, πραγματικά. Οι ίδιοι δυστυχώς, αυτοί που τους ποδηγετούν, οι εκπρόσωποι τους, το έχουν βάλει σαν ένα στοίχημα. Δηλαδή θεωρούν ότι θα νικήσουν την πολιτεία και όλους εμάς, εάν περάσουν κάτι που είναι εντελώς αχρίαστο. Μια και δεν προβλέπει κάτι περαιτέρω πλην το θέμα της τεχνοθεσίας. Είναι για αυτούς δηλαδή μόνο έτσι μια επίδειξη δύναμης αυτό που προσπαθούν να περάσουν. Όχι όλοι, λέω, τα ομόφυλα ζευγάρια, οι εκφραστές κάποιων από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Πρέπει να το δείχνει το ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αντιδημοκρατικό εντελώς, έτσι. Είναι. Θέλει να έχει ανθρώπους που προκαλούν, θέλει να έχει ανθρώπους δηλαδή που να προκαλούν έρηδες με ύβρις και με, ας πούμε, με κυνήγι μαγισσών, ή θέλει να υπάρξει ένας διάλογος επί της ουσίας για το πώς μπορεί να γεφυρωθεί το οποιοδήποτε χάσμα. Εγώ θα σου πω. Στα πλαίσια όμως, ο ένας να σέβεται τους κανόνες του άλλου. Άκουσε λεπτάκια. Ανδρέα, δεν υπάρχει να βρεις με κανέναν τίποτα πάνω σε αυτό. Τι να βρεις? Δεν υπάρχει να λύσεις κάποια διαφορά. Ο κάθε ένας, ξαναλέμε, έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Ο κάθε ένας μπορεί να κάνει στο κρεβάτι του ό,τι θέλει. Ο κάθε ένας μπορεί να επιλέξει το τι θα κάνει. Δεν υπάρχει όμως κανένα δικαίωμα. Αυτή η πλήση εγκεφάλου που μας γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης και από τα κανάλια και από εφημερίδες και από το διαδίκτυο, ότι το μη φυσιολογικό είναι φυσιολογικό. Και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται, που δυστυχώς γίνεται από πάρα πολλούς παράγοντες πλέον, να γίνει αυτή η αλλίωση της ελληνικής οικογένειας. Θέλουν να αλλοιώσουν την οικογένεια. Προσπαθούν να καταστρέψουν την πατρίδα. Έχουμε δει το ξεπούλημα της πατρίδας όλα αυτά τα χρόνια. Χαρίζουν την εθνική μας κυριαρχία. Πάνε να κατηγορήσουν όποιο κάνει το σταυρό του και σηκώνει το λάβαρο της Ορθοδοξίας. Σηκώνει στο σταυρό και έρχεται ένας με λαμψό στο κέντρο της Αθήνας να σου κόψει το χέρι. Το έχουμε δει αυτό. Βλέπουμε ιερείς να κυκλοφορούν στον δρόμο και να τους επιτίθενται άγνωστοι. Θυμόμαστε ένα περιστατικό από λίγες μέρες. Κατέβαινε το λεωφορείο ιερέας, πάνε δύο αλλοδαποί, όπως κατήγγειλε ο ιερέας,
του βγάλαν το σταυρό και όχι να τον κλέψουν, για να τον πατήσουν κάτω. Βρέονται στην θυμόμαστε, εποχή του Στάλιν. Θυμόμαστε το παιδάκι στο κέντρο της Αθήνας που φόραγε την τσάντα. Στην ΑΣΟΕ. Συγγνώμη, στην ΑΣΟΕ. Που φόραγε την τσάντα με την φωτογραφία, την εικόνα της Παναγίας. Την εικόνα της Παναγίας και τη φωτογραφία της ελληνικής σημαίας. Που τον ξυλοκόπησαν, του έσχισαν την ελληνική σημαία και ποδοπάτησαν την εικόνα της Παναγίας. Φοβάσαι να κάνεις το σταυρό σου, γιατί βρίσκεσαι και σκόνω επίθεση. Άρα προσπαθούν να καταστρέψουν οτιδήποτε αφορά την πατρίδα, οτιδήποτε αφορά τη θρησκεία μας και τώρα πάνε να ισοπεδώσουν και να καταστρέψουν την οικογένεια.